σήμερα βρίσκεστε στον περιφερειακό δρόμο του ΝΑΠΑΚ που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα κίνδυνος για τροχαίο ατύχημα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από τις υπηρεσίες? Νομίζω ότι η εικόνα την είδατε κι εσείς που παρευρεθήκατε και στην σύντομη συζήτηση που είχαμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε και το άγχος και της περιφέρειας αλλά και της δημοτικής αρχής είναι πώς θα δώσουμε ασφάλεια στην κυκλοφορία και πώς θα αποφύγουμε πιθανόν μια πρόσθετη κυκλοφορία, επιπλέον κυκλοφορία μέσα στο κέντρο του αστικού συγκροτήματος της πόλης του Ναυπάκτου. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το κατολιστικό φαινόμενο είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε σε εξέλιξη. Έχουμε επεξεργαστεί μια σειρά προτάσεις, θα τις συζητήσουμε σε λίγο για να καταλήξουμε σε αυτή που είναι πιο λειτουργική και που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι ουσιαστικά έχουμε παραλάβει ένα έργο της τελευταίας δεκαετίας σε αυτή τη δραματική κατάσταση που βλέπετε κι εσείς αλλά και την αντιμετωπίζουν και οι χρήστες του οδικού δικτύου. Εντάξει, έχουμε εκκρεμότητα ακόμη και εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό βλέπετε και το Υπουργείο ακόμα Υποδομών έχει μία εργολαβία που δυστυχώς και αυτή έχει καθυστερήσει για πάνω από 2,5 χρόνια αδικαιολόγητα. Εμείς προσπαθούμε με πενιχρά μέσα, με ελάχιστα μέσα, να αντιμετωπίσουμε αυτό που το κράτος έπρεπε ήδη να το είχε κάνει. Είναι και οι δύο πονοκέφαλοι. Το ένα είναι ποια λύση θα δώσουμε, συμφερότερη λύση, για να μην επιβαρύνουμε και την πόλη της Ναυπάκτου με έντονο κυκλοφοριακό φορτίο, και η λύση της χρηματοδότησης. Είναι μια άλλη, ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί καθημερινά δίνουμε έναν αγώνα να φέρουμε πόρους από την κεντρική εξουσία, γιατί στους δικούς μας κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ουσιαστικά τους έχουν καταργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα άλλο γολγοθά της χρηματοδότησης. Αλλά θα καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι να αποφασίσουμε την καλύτερη δυνατή λύση με τα δεδομένα που έχουμε, να κάνουμε λίγο υπομονή, να σταθούμε αλληλέγγυοι ο ένας φορέας στον άλλον για να δώσουμε μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι τεχνικός, σε ένα σύγχρονο έργο θα έπρεπε ήδη να έχει αποφευθεί. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αποφάσεις και για την επίλυση του προβλήματος? Το βλέπω, γι' αυτό είστε επιστήμονες. Κοιτάξτε, είναι η ώρα για να κάνουμε απόφαση. Ναι, μα δεν είναι και το θέμα. Είμαστε μπροστά και σε ένα φαινόμενο, είπα πριν, που δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ο καλύτερος συντονισμός σε τεχνικό επίπεδο για να έχουμε την καλύτερη και ασφαλέστερη πρόταση για να μπορέσουμε να έχουμε και το δρόμο σε χρήση αλλά ταυτόχρονα και τους πολίτες.